Είναι προφανές ότι μια απαγόρευση, μια δικαστική απαγόρευση, μια δικαστική απόφαση δεν βάζει φρένο στον φασισμό στην Ελλάδα. Φαντάζομαι συμφωνείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση και για τον νόμο τον οποίο ήρθε σχετικά με το θέμα του κόμματος Κασιδιάρη. Είναι ξεκάθαρη θέση μας και άποψή μας ότι όντως ο φασισμός και οι υποστηριχτές του και ο ναζισμός δεν λύνεται με μια δικαστική απόφαση και μόνο. Σε αυτό μπορούμε να έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι ακόμα και η ίδια νίκη της Νιρεμβέργης δεν αντιμετώπισε το φασισμό και τον ναζισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Να το ξεκαθαρίσουμε, να θυμίζουμε και στη νεότερη γενιά και σε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι προβληματίζονται γύρω από αυτό το ζήτημα. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση. Θεωρούμε ότι ο φασισμός και ο ναζισμός αντιμετωπίζεται πραγματικά από το εργατικό λαϊκό κίνημα, από τους νέους, από τους φοιτητές, από τις γειτονιές. Και να σας πω και κάτι, επειδή προέρχομαι από μια εργατογειτονιά όπως είναι ο Πειραιάς, όπου εκεί πέρα είδαμε το σκληρό πρόσωπο του φασισμού. Είχαμε την δολοφονία του Παύλου του Φίσα, είχαμε το χτύπημα των εργατών συνδικαλιστών, πρωτοπόρων. Εσείς έβγες στους δρόμους και Ρατσινίου και Σαφιάδης. Σας πω, εγώ στον χώρο από τον οποίο προέρχομαι, χρησιμοποιήθηκαν από τους εργοδότες, γιατί δουλεύουν κάτω στο λιμάνι του Πειραιά, σε μεγάλες απεργίες, ως αυτοί οι οποίοι τους αμολύσανε για να στήσουν ένα πυργοσπαστικό μηχανισμό. Τα λέμε αυτά για να ξεκαθαρίζουμε λίγο. Και η απάντηση από εμάς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι ότι προφανώς αυτό αντιμετωπίζει στον δρόμο. Στην κατεύθυνση αυτή θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα μόνο. Πρώτον, ότι υπάρχουν μεγάλες ευθύνες από όλες τις κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια για το γεγονός. Πρώτον, ότι φτάσαμε στο παραπέντε να τελεσεδικήσει ή να μην τελεσεδικήσει μια απόφαση. Πράγμα το οποίο ακόμα και αρνητική διαφήμιση δημιουργεί έναν τωρό το οποίο μπορεί να ωφελεί τέτοια μορφώματα. Δεύτερον, το γεγονός. Τσάμπα κιόλα. Πολύ τσάμπα. Γιατί εδώ πέρα, άμα θέλουμε να μιλήσουμε και για το πώς τον προμοτάρανε, στη φυλακή ήταν και πήγαιναν μαζικά μέσα ενημέρωσης και έβγαινε η φωνή του παρά έξω. Τα μέσα. Λοιπόν, ένα αυτό δεύτερο. Ακούμε τη φωνή. Ακριβώς. Δεύτερο. Παρακάτω. Παρακάτω. Εμείς τουλάχιστον, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μπροστά στις 9 Μάη που είναι τη φασιστική νίκη των λαών, στο μνημείο του Παύλου Φίσα, στην Αμφιάλη, στη Τζαλδάρια πάνω, θα πραγματοποιήσουμε αντιφασιστική συγκέντρωση και συναυλία με γνωστούς καλλιτέχνες. Πραγματικά για να υπάρχει σε κάθε γειτονιά μπλόκο σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς μισάνθρωπους δηλαδή, γιατί αυτό κάνουν, γίνουν το δηλητήριο σε νέα παιδιά, σε εργαζόμενους κτλ. Δεν θα τους αφήσουμε. Έχουμε πείρα, ξέρουμε πώς αντιμετωπίζουμε και αυτός είναι ο δρόμος για εμάς. Να πάμε στον κύριο Ζαχάρη. Και να τελειώσω ένα δευτερόλεπτο ακόμα μόνο, παρακαλώ. Το γεγονός ότι υπήρχαν γενικόλογες επικίνδυνες διατάξεις μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο ήρθε. Στην γιατί, τροπολογία την πρώτη λέτε. Ναι, γιατί να σας πω κάτι. Εδώ πέρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει πρωτοπόρους εργάτες, συνδικαλιστές, οι οποίοι μπαίνουν μπροστά για να μην κοπεί το ρεύμα και να μην προχωρήσουν οι πληστηριασμοί που έχει γίνει ιδιόνομο. Όλοι ξέρουμε από πού. Λοιπόν, και δεν το λέτε από πού. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή δεν ντρεπόμαστε. Εμείς ξέρουμε. Λοιπόν, και από αυτή τη στιγμή λοιπόν το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη τους. Αυτό να λέμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να υπάρχουμε και να εξισώνουμε και να αφήνουμε να περνάει μια εξίσωση φασισμού, κομμουνισμού, που είναι μια διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ δεν πάω να κυκλοφορήσω. Άμα πάω με ένα και βάλω ένα σήμα σφυροδρέα πάνω στις μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πάω να κυκλοφορήσω, θα με συλλάβουν. Γιατί? Τα λέμε αυτό γιατί έχουν απαγορευτεί. Γιατί? Λοιπόν, τι εννοείτε γιατί? Δεν είναι δημοκρατικό κόμμα. Δεν είναι δημοκρατικό κόμμα. Έτσι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, του λέω. Εντάξει, το υποστηρίζετε. Προφανώς. Το υποστηρίζετε. Το κουκουέ δεν είναι δημοκρατικό. Το υποστηρίζω. Ναι. Λέτε ότι δεν πρέπει να απαγορευτεί το κουκουέ. Μιλά... Λέω ότι δεν είστε μάλιστα δημοκρατικό κόμμα, δεν πιστεύετε στον κοινοβουλευτισμό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, η παράθυρα ανοίγει. Η παράθυρα ανοίγει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το λέω. Μπράβο σας. Είναι μεγάλη ντροπή αυτό το οποίο λέτε. Καθόλου ντροπή. Αυτό που σας λέω. Είμαι δημοκράτης Ευρωπαίος. Εκεί ναι, ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει δηλαδή το κουκουέ. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Θα σας είπα και πάλι είναι παράνομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι παράνομο και στην Ελλάδα. Τα ίδια έλεγαν και άλλοι. Είναι δημοκρατικό κόμμα. Δεν
είναι παράνομο. Κάντε νάσια στους ακροδεξιούς που δεν ψάχνουν. Βλέπετε τι νομιμοποιείται την ακροδεξιά στην Ελλάδα. Βλέπετε τι νομιμοποιείται την ακροδεξιά. Σας είπα, γιατί είναι διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αυτή τη στιγμή εξισώνει τον φασισμό με τον κομμουνισμό. Αυτό. Λοιπόν, ναι. Το αποδέχεστε. Προφανώς. Βλέπετε, εντάξει, λοιπόν. Το μπροστά μας γίνεται. Είσαστε στην κρίση ελληνικού λαού και των εργαζομένων. Μπροστά μας είναι. Ναι, είναι πολύ σκληρή η κουβέντα αυτή από τον κύριο Πινκέτο. Λέτε ότι δεν είναι δημοκρατικό κόμμα. Βέβαια το ερώτημα είναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν είπε μόνος του, κύριε Πινκέτο. 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 Δεν είναι ο κύκλος συζήτησης. Βάλατε ένα ερώτημα για το ΚΚΚ. Να το απαντήσετε και αυτό και να πάμε αμέσως στον κύριο Παπαϊωάννου. Όπως πολύ σωστά το είπε εκπρόσωπος, είναι απαγορευ. Το τι κάθε χώρα είναι δική της υπόθεση. Μα πού συμμετέχει στο Ευρωκοινοβούλιο, τι απαγορεύεται. Σε μένα το λέτε. Σε μένα το λέτε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξισωθεί με τον φασισμό. Είναι η πραγματικότητα. Δεν ερώτηση. Είναι θέση του κόμματό σα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα πρέπει να απαγορευτεί, ναι ή όχι. Απαντήστε έξω από τα δόντια. Απαντήστε έξω από τα δόντια. Είπατε ότι δεν είναι δημοκρατικό κόμμα. Το είπατε. Σα το ξαναλέω και πάλι. Δεν πιστεύετε στον κομμουνισμό. Σα απαντώ. Είπατε ότι δεν είναι δημοκρατικό. Τι απαντάω, είναι θέση στην κοινωνική δημοκρατία, πιστεύετε. Μα απαντάτε σε αυτό που είπατε. Σα ρώτησα. Σα απαντάω πολύ συγκεκριμένο. Όχι, δεν απαντάμε με ερωτήσει, απαντάμε με απάντηση. Και σα ξαναλέω. Και σας λέω. Δεν είστε δημοκρατικό κόμμα κατά την άποψή μου. Άρα δεν πρέπει να είμαστε μέσα στη Βουλή. Είστε δεν πρέπει να απαγορευτεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει ταυτίσει με τον φασισμό. Μια χαρά. Ο Στάλιν είχε περισσότερα θύματα από την Κίτρινη. Βλέπουμε. Δεν σα αρέσει, αλλά την Κίτρινη. Ακούστε κύριε. Η άποψή μου δεν τελείει από εδώ. Λέει ο ριζοσπάστης την Κυριακή που διάβαζα ότι οι υποσχέσεις οι προεκλογικές των κομμάτων, των δύο βασικών έτσι των μεγάλων κομμάτων, είναι στον αέρα. Όταν η ενέργεια, τα τρόφιμα, η στέγη είναι στο Θεό. Και ότι ακόμα και οι υποσχέσεις για αυξήσεις στους μισθούς δεν υπάρχει περίπτωση να καλύψουν τις απώλειες. Πώς λοιπόν θα μπορέσετε εσείς με τον τρόπο σας, με ένα δυνατό όπως λέτε ΚΚΕ, να καλύψετε αυτό το έλλειμμα, αυτή την απόσταση. Πριν απαντήσω αυτό θα μου αφήσετε να πω κάτι, γιατί πριν έμεινε λίγο μετέωρο. Ναι. Κατά την άποψή μας όσον αφορά στο προηγούμενο ζήτημα, το οποίο τέθηκε την άποψη του κύριου Κρικέτου, θεωρούμε ότι οφείλει και έχει χρέωση η Νέα Δημοκρατία να πάρει επίσημα θέση για τις δηλώσεις που έκανε όσον αφορά με το ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είναι δημοκρατικό κόμμα. Αυτό παρέδει στην κλίνο. Αναμένουμε λοιπόν να πάρει επίσημα θέση η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την οικονομία. Θα μου επιτρέψετε όμως, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αποκαλύψουμε εδώ πέρα, γιατί ακούμε και μύθους εσωπού και πολλά πράγματα τα οποία όντως είναι στον αέρα. Πάμε. Καταρχάς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αναφέρθηκα και οι προηγούμενοι συνομιλητές ότι ήδη ο μέσος μισθός φαίνεται από τις εκτιμήσεις του ΟΣΑ ότι έχει μειωθεί κατά 7,4%. Λοιπόν, την ίδια στιγμή έχουμε κόκκινα δάνεια, έχουμε τους πληστηριασμούς να είναι προαπαιτούμενο της επενδυτικής βαθμίδας και του Ταμείου Ανάκαμψης, που κανονικά αυτά θα πρέπει να συζητάμε. Είναι από τα ζητήματα τα οποία είναι τις επόμενες μέρες. Εμείς το προσπαθήσαμε. Ναι, και εγώ το προσπαθώ, λοιπόν, αλλά εντάξει. Πρέπει να απαντάμε και σε ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Όσον αφορά για το αν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν αυξήσεις στους μισθούς, εμείς λέμε ότι υπάρχουν. Και αυτό αποδεικνύεται από ένα πολύ απλό πράγμα. Αυτή τη στιγμή το χρηματιστήριο Αθηνών μοίρασε τα μεγαλύτερα μερίσματα από το 2009 και μετά. 2004. 2004, δεν σας διαψεύσω. Πόσο θα έπρεπε να είναι τα μερίσματα, για παράδειγμα. Κέρδη συγκεκριμένων. Ναι, τα οποία, στο χρηματιστήριο αυτό εννοούμε. Λοιπόν, τα οποία δεν φορολογούνται, είναι μόνο στο 5%. Προηγούμενα η κυβέρνηση έτσι από το 15 το πήγε στο 10. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτό θα το ξεχάσει κανένας. Γενικά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Η φορολογία. Ναι, αλλά είπε ο κ. Περασάκης ότι θα αναβάσει τη φορολογία στα μερίσματα. Ακούστε, εδώ πέρα, υπάρχει μια αντίφαση. Γιατί υπάρχουν και οι νόμοι της αγοράς του καπιταλιστικού συστήματος, που δεν γίνεται από τη μία να λέμε ότι θα αυξήσουμε τη φορολογία. Θα επανακριτικοποιήσουμε και ταυτόχρονα θέλουμε να έχουμε νέες επενδύσεις και ιδιωτικοποιήσεις. Όπως φερρυπίν, το προαπαιτούμενο Ταμείο Ανάκαμψης που είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού. Άρα εδώ πέρα υπάρχει μια αντίφαση. Επιπλέον, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια 550 δις είναι η φορολογία, 450 από έμεσους φόρους.
Πρέπει να απαντάμε σε αυτά τα πράγματα. Κανείς εδώ πέρα δεν έχει μιλήσει και δεν έχει πάρει θέση γι' αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουν σημειώσει τεράστια κερδοφορία και όλα γίνονται συνόμοι. Το σημείωσα εγώ για τις άμεσες φορές λίγο πριν. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να πω το θέλετε. Εγώ δεν διακόπτω κανέναν. Μην ανοίξουμε άλλον κύκλο. Θέλω όμως να πω κάτι. Ότι εδώ πέρα υπάρχει ζήτημα. Έχουν κοπεί 13η και 14η μισθή, σωστά, και συντάξεις στο δημόσιο τομέα. Εμείς θέλουμε επαναφορά. Αν θέλουν πραγματικά να μιλήσουν για αυξήσεις των μισθών, ας ξεπαγώσουν τις τριετίες που αυτή τη στιγμή ένας εργαζόμενος στην ηλικία μου, εγώ από το χώρο που είμαι, αν ξεπαγώναν οι τριετίες, αυτή τη στιγμή θα είχα 250 με 300 ευρώ αύξηση. Μάλιστα. Λοιπόν, και όχι να μιλάμε για μια ονομαστική αύξηση μισθού, η οποία θα γίνει στο τέλος της τετραετίας, εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η βία μοιάζει να γίνεται συστατικό στοιχείο της ζωής μας, της κοινωνικής ζωής μας. Η λεκτική βία, η σωματική βία, στην οικογένεια, στην εργασία, σχεδόν παντού. Και μάλιστα άκουγα τον κύριο Πανούση να λέει ότι η βία πλέον είναι συστατικό στοιχείο και του πολιτισμού μας. Εκεί έχουμε φτάσει. Θα σας πω την άποψή μας, γιατί νομίζουμε ότι αυτό δεν έχει να... δεν μπορεί να ξεχωρίσει, δεν είναι αποσπασμένο από το ίδιο σύστημα στο οποίο ζούμε. Δηλαδή, είναι σύμφωτη η εγκληματικότητα και η βία με το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που είναι ένα σύστημα εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο? Ναι. Όσο λοιπόν περισσότερο σαπίζει αυτό το σύστημα, άρα και τα πρότυπα τα οποία δημιουργούνται. Γι' αυτό έχουμε έξαρση, ας πούμε. Κατά την άποψή μας, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παράγοντας. Αυτή τη στιγμή, όταν τα νέα παιδιά, οι νεολαίοι, οι έφηβοι, οι φοιτητές, δεν έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην παιδεία, στην απρόσκοπτη μόρφωση, την ολοκληρωμένη, τη γενική, όχι μόνο για να γίνουν εργαλεία εξειδίκευσης ανάλογα με το που τους χρειάζεται η αγορά, να αναπτύσσουν τις προσωπικότητές τους ολόπλευρα. Όταν δεν υπάρχουν δομές και ένα πλαίσιο για την προστασία των γυναικών που υφίστανται τη βία, είτε στη δουλειά τους, είτε στο σπίτι τους, και είναι εξαρτώμενες πολλές φορές, προφανώς και με ένα πλαίσιο το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει στη χώρα μας, που δεν είναι μόνο φαινόμενο της Ελλάδας, να το πούμε, γιατί πρέπει αυτά να τα απαντήσουμε. Δεν είναι ψωροκόστον απλά η Ελλάδα. Είναι παντού υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Διάβαζα προχθές μια μελέτη που έλεγε ότι μία στις 50 γυναίκες, συγγνώμη, με αφήστε να ολοκληρώσω, στην Αγγλία αναγκάζεται να εκδίδεται. Αυτή, δεν ξέρω αν ισχύει, απλά αυτό το άκουσα, λέω, δεν το επιβεβαιώνω. Λοιπόν, για να μπορέσει να πληρώσει το ενίκιο της και να επιβεβαιώσει. Μια πολύ ισχυρή οικονομία. Το λέμε αυτό γιατί θεωρούμε ότι είναι σύμφυτο του καπιταλισμού, που είναι ένα σύστημα εκμεταλλευτικό, επιβολής εξουσίας των λίγων στους πολλούς και γεννάει αυτά τα φαινόμενα. Και όσο προχωράει και υπάρχει αυτή η σύψη, προφανώς αυτά τα φαινόμενα θα γίνονται πιο ακραία ποιοτικά και πιο έντονα. Και όσον αφορά, να ολοκληρώσω, γιατί ήταν νομίζω οι συνομιλητές απάντησαν σε δύο ζητήματα. Όσον αφορά και το θέμα της αστυνόμευσης, κοιτάξτε να δείτε, έχει να κάνει με το πώς αυτή τη στιγμή η αστυνομία εξυπηρετεί την πολιτική την οποία έχουν βάλει στο στόχαστρο όλες τις κυβερνήσεις. Γιατί από τη μία φερρυπίν έχουμε την πανεπιστημιακή αστυνομία ή τα ΜΑΤ, λοιπόν, τα οποία είναι δυνάμεις καταστολής, τα οποία βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Αρκουδέας τα έκανε. Λοιπόν, ναι, και από την άλλη βλέπουμε, εδώ πέρα συνομολογούν όλοι, ότι υπάρχουν τρομερές ελλείψεις για τη φύλαξη στις γειτονιές. Μια σύντομη απάντηση στον εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μιας και με απειλήσατε να βάλετε θέση Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, κυρία. Απειλή. Δεν τελώ. Τα προλάβουμε. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Έχουμε κρίμα. Εντάξει. Η άποψή μου δεν τελεί υπό αδεία. Είμαι σε ένα δημοκρατικό κόμμα, έχουμε απόψεις. Ναι. Εγώ δεν είμαι στο ΚΚΚ, ό,τι μας λένε να λέμε. Το καταλάβατε. Αυτό είμαι στη Νέα Δημοκρατία που είναι κόμμα δημοκρατικό. Γι' αυτό λοιπόν, εφόσον είναι δημοκρατικό κόμμα, δεν να εκφραστεί επίσημα η Νέα Δημοκρατία για τη θέση σας. Λοιπόν, ακούστε. Είμαστε δημοκρατικό κόμμα, μπορούμε να έχουμε την άποψή μας. Μας άρεσε να πάρει θέση επίσημα η Νέα Δημοκρατία. Είμαστε δημοκράτες, δεν είμαστε κομμουνιστές, κύριε. Καλά το πήγαμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Σάκη Σαχάρο, μέρα 25. Αυτό σας χαρακτηρίζει το ΚΚΚ. Κύριε Κρυκέτο, να κάνω τη δουλειά μου. Αν είστε και αδύνατα, θέλετε να ευρίζετε. Κύριε Κρυκέτο, το ίδιο κάνετε. Δεν υπάρχει περίπτωση.